φωτογραφίες και τοιχογραφίες. Δεν έχει δηλαδή, αν είχε ρίζα θα είχε την άξη κάπως ο σοφάς για να δείξει ότι είχε. Ναι. Φαίνεται καθαρά ότι και οι τοιχογραφίες είναι αναλύωτες. Το 15 Αύγουστο της Παναγίας χιλιάδες επισκέπτες έρχονται απ' έξω που βλέπουν το δέντρο και μετά είναι λίγο δύσπιστοι. Και τους φέρνουμε μέσα στο ιερό και τους δείχνουμε στους 40 πόντους που στηρίζει αυτό το θαύμα. Και διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχουν ρίζες, γιατί αν υπήρχαν ρίζες από μέσα οι αγιογραφίες θα ξυλωνόταν. Είναι κάτι, εμείς πιστεύουμε ότι το κρατάει η Παναγία με το χέρι. Από ό,τι αναφέρονται για την ιστορία του χωριού, αρχίζει να φαίνεται σε ελληνικούς χάρτες από το 1510 ότι υπάρχει χωριό κατοικήσιμο εδώ στη Σαμαρίνα. Πάντα οι κάτοικοι ήταν νομαδικοί, δηλαδή το καλοκαίρι ανέβαιναν στη Σαμαρίνα και το χειμώνα με τα πρόβατα κατέβαιναν στα Χυμαδιά, όσο πιστοποιήσουν στην Λάρισα. Έτσι ήταν η ζωή του χωριού. Και μέναν μόνο οι φύλακες εδώ στο χωριό, όπως είναι ο Μπαρμποφώνης. Είναι θαύμα το παιδικό στο ιερό. Θαύμα! Το 1940 προχωρέσε η Ιταλία εδώ και με το οποίο το γύρισε προς το δίσοδο. Όχι για τα γρυνά. Είπανε να προηθούν στην Κουρετσά για να κάνουν γρυνά. Αλλά όχι. Λάθος. Το Πεύκο το βοήθησε. Το Πεύκο τι ρόλο έπαιξε δηλαδή, για πείτε μας. Δεν ξέρω πάνω. Μόλις το είδανε, τι είπαν δηλαδή οι Ιταλοί. Θαυμάσανε. Ναι. Θαυμάσανε. Μόλις είδαν το θαυμάσανε και ζήσαν προς τα γέννα. Είμαι γεννημένος το 1942. Από το 50 και μετά που άρχισα να θυμάμαι, το θυμάμαι όπως ακριβώς είναι τώρα, στις ίδιες διαστάσεις. Γιατί δεν μπορεί να φύγει, φαίνεται από πάνω και κάπως πρέπει να του παίρνουν τα ρεύματα ο αέρας και δεν αφήνει να μεγαλώσει η κορφή. Τώρα, πόσο χρονολογείται, από ό,τι έχω ακούσει από τον ένα και από τον άλλο, από τους μεγαλύτερους, θα πρέπει να φεύγει από 200 χρόνια. Είδα φωτογραφία στο σπίτι τη μάνα μου και τον πατέρα Νιόνιθ που ήταν στο Πεύκο της Εκκλησίας όπως είναι σήμερα, ήταν πριν 52 χρόνια. Αυτό θυμάμαι. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είχα ακούσει και μία ιστορία που με έλεγε η μάνα μου και ο πατέρας μου ότι κάποιος ανέφηκε να το κόψει αυτό το Πεύκο και έγινε κόκαλο και πάνω και έταξε και έκανε το υπόλοιπο της εκκλησίας και έτσι ελευθερώθηκε. Αυτή την ιστορία ξέρω από αυτό το. Μπορεί να σεισμό, ρε παιδιά, κλέφτο πουλά. Σαμαρίνας, μωρέ παιδιά καημένα. Παιδιά της Σαμαρίνας, κι ας είστε λερωμένα. Το 1904 η Σαμαρίνα αριθμούσε 3.500 κατοίκους, ενώ στα Γρεβενά που είναι πρωτεύουσα του νομού είχε 1.800 λοιπόν. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Σαμαρίνα ήταν ένα κεφαλοχώρι του οποίου είχε πάντα ζωή, ειδικά τους ερημνούς μήνες, και τώρα έχει αρκετά
μεγάλη κίνηση και το χειμώνα. Λόγω του χειρουργικού και της Βασιλίτσας, λειτουργούν εδώ ξενώνες, οι ταβέρνες, έχει καφετερίες, ζαχαροπλαστεία και είδη τυροκομικών προϊόντων που μπορούν να αγοράσουν. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο πλέον, γιατί ενώ ήταν στο βουνό και έπρεπε να δουλεύει χειμώνα, δούλευε μόνο καλοκαίρι. Τώρα πλέον προσθέθηκε και ο χειμώνα σιγά σιγά και με τον δρόμο της Βασιλίτσας που θα γίνει, θα πάρει ζωή 12 μέρες το χρόνο το χωριό που είναι σημαντικό.